Η 14η Ιουνίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ερυθρού Σταυρού, της Ερυθράς Ημισελήνου, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών και του Διεθνούς Οργανισμού Μετάγγειες Αίματος. Ειδικότερα στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκαν αιμοδοσίες με τους εθελοντές διοργανωτές των προσπαθειών να επισημαίνουν τη μαζική ανταπόκριση των πολιτών, η οποία έγινε εμφανής και κατά την περίοδο της καραντίνας. Στις 14 Ιουνίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Φέτος η καμπάνια έχει σαν κύριο σύνθημα σε αίμα για έναν κόσμο πιο υγιή και πιο ασφαλή. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας αρχικά υπήρχε αυξημένη προσέλευση και για τις τρεις πρώτες εβδομάδες ήρθε αρκετός κόσμος να αιμοδοτήσει. Φυσικά τώρα που τελειώσει η καραντίνα και έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα έχει μειωθεί η προσέλευση. Λόγω της Παγκόσμιας ημέρας, η Υπηρεσία Αιμοδοσία έχει οργανώσει ένα διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων που έχουν ξεκινήσει από χθες. Χθες έγινε μια πολύ μεγάλη αιμοδοσία με τη συνεργασία του Χαμόγελου του Παιδιού και πολλών άλλων φορέων και συλλόγων και συγκεντρώσαμε 30 μονάδες αίματος. Σήμερα έχει έρθει αρκετός κόσμος, μέχρι τώρα έχουν συγκεντρωθεί περίπου 20 μονάδες. Πραγματικά είμαστε σε ένα διήμερο εκδηλώσεων τιμώντας τον εθελοντή αιμοδότη, ο οποίος κάθε χρόνο γιορτάζεται στις 14 του Ιούνιου. Έτσι λοιπόν και ο Ερυθρός Σταυρός δεν θα μπορούσε παρά να μην ήταν παρόν σε αυτήν την ημέρα, σε αυτή τη γιορτή. Να τονίσουμε ότι ο Ερυθρός Σταυρός ήταν από τους πρωτοπόρους με πολύ μεγάλη συμβολή στις αιμοδοσίες. Βέβαια εμείς στηρίζουμε χρόνια τώρα το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και την Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας. Βρισκόμαστε κατά τη διάρκεια όλου του έτους, αλλά και το καλοκαίρι ιδιαίτερα δύο φορές τη βδομάδα στο δρόμο κάνοντας αιμοδοσίας και προσελκύοντας κόσμο. Και όπως το είπατε, ο κόσμος και την περίοδο της καραντίνας ήρθε πιο κοντά, αφού γκράστηκε τις ανάγκες σε αίμα, οπότε είχαμε πραγματικά μεγάλη ανταπόκριση. Το παρόν έδωσε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας, καλώντας τους πολίτες να δώσουν αίμα και επισημένοντας τη σημασία αυτής της προσπάθειας που γίνεται, δίνοντας τα εύσημα στους εθελοντές. Αρχάς να πούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική δράση της μονάδος αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ακριβώς και λόγω της Παγκόσμιας ημέρας αιμοδοσίας. Πάρα πολλοί φορείς συνεργάστηκαν και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μαζέψαμε αρκετές φιάλες αίματος. Το να δίνουμε λίγο αίμα είναι χρέος, νομίζω, όλων των συνανθρώπων μας, γιατί σώζει ζωές. Ένα 20 λεπτό από τη ζωή μας δίνει την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο να σωθεί.